Γεια σας παιδιά, Σολίτσος εδώ και σήμερα θα τσεκάρουμε το Slime Rancher. Στο Slime Rancher ουσιαστικά έχεις μια φάρμα με αυτά εδώ πέρα τα πραγματάκια και το παιχνίδι είναι πάρα πολύ εθιστικό. Δηλαδή άμα τα αρχίσεις μετά δεν μπορείς να το σταματήσεις, πρέπει απλά να το βγάλεις από τον υπολογιστή σου και να το πετάξεις στο βουνό του χαμού ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πατάμε new game. Το παιχνίδι έχει δύο modes, έχει Adventure και 5 Day Rush. Στο Adventure παίζεις για πάντα, στο 5 Day Rush παίζεις για 5 μέρες, κοιτάς τέλος πάντων το score σου. Ξαναπαίζεις, κοιτάς να κάνεις μεγαλύτερο σκορ, κάπως έτσι. Πατάμε adventure και πρέπει να διαλέξουμε και ένα save icon από όλα αυτά εδώ πέρα τα πραγματάκια που έχει το παιχνίδι. Θα πάρουμε ένα ρούστρο. Ρούστρο λέγεται αυτό το ζώο στο παιχνίδι. Game name δεν μας νοιάζει, βάλτε ό,τι να είναι και πατάμε confirm. Λοιπόν, μας πετάει μέσα στη φάρμα μας, είμαστε στην πρώτη μέρα, είναι 9 η ώρα. Και μας έχει πάντα το, όταν πατάς games έχει πάντα το tutorial. Δεν με νοιάζει το tutorial παιχνίδι. Λοιπόν, έχουμε αυτό το όπλο. Αυτό το όπλο τι κάνει, αυτό το όπλο ρουφάει πράγματα. Πήραμε κάποια καρότα για παράδειγμα και προχωράμε παρακάτω και τι βλέπουμε, βλέπουμε αυτά εδώ πέρα τα slimes, τα οποία είναι χαριτωμένα και πρέπει να τα πάρουμε με το όπλο μας και να τα βάλουμε μέσα σε ένα κλουβί. Δεν θέλουμε να τους κάνουμε κακό, θα τα έχουμε εκεί μέσα και θα ζουν υπέροχα. Τι κάνουμε, έχουμε αυτό εδώ πέρα το κλουβί το οποίο είναι έτοιμο και τα πετάμε μέσα. Τώρα δεν μπορούν να βγουν από εκεί πέρα, ζουν χαρούμενα εκεί μέσα. Λοιπόν, επίσης αυτά εδώ πέρα τα πράγματα άμα δείτε πάνω δεξιά λέει diet everything. Το diet είναι τι τρώνε. Τρώνε τα πάντα. Έχουμε τρία καρότα. Μαντέψτε ποιος θα φάει σήμερα. Πάρε και εσύ καρότο. Λοιπόν, όταν λοιπόν φάνε τα slimes, μας πετάνε αυτές εδώ τις αηδίτσες που λέγονται plorts. Είναι ροζ slimes αυτά. Οπότε πετάνε ροζ αηδίτσες. Στις οποίες αυτές αηδίτσες μπορούμε εμείς να πάμε σε αυτό το μηχάνημα και να τις πουλήσουμε. Ουσιαστικά όταν πουλάμε τέτοια πράγματα, βλέπετε εδώ πέρα, μας δίνει 10 coins. Και κάπως έτσι βγάζουμε λεφτά. Τα λεφτά τα βλέπουμε κάτω αριστερά. Έχουμε τώρα 4 slimes. Έφερα κι άλλο ένα που βρήκα εκεί πέρα. Τα αφήνουμε να ζήσουν εκεί πέρα μόνα τους για λίγο. Δεν θα ασχοληθούμε άλλο μαζί τους. Θα τα ίσαμε. Όλα είναι εντάξει. Τι βρίσκουμε εδώ πέρα. Βρίσκουμε μια κότα. Έλα εδώ. Οι κότες είναι σπάνιες σχετικά στο παιχνίδι γιατί είναι κρέας. Κρέας δεν τρώνε πάρα πολλά slimes. Έλα εδώ κι εσύ. Αυτό είναι ένα τσίκαντο. Είναι μικρή κότα. Θα μεγαλώσει παρόλα αυτά. Ελάτε εδώ. Λοιπόν, και τα χρειαζόμαστε για να τα ίσουμε slimes τα οποία θέλουν να φάνε κρέας. Λοιπόν. Βλέπετε αυτά εδώ πέρα τα τετράγωνα που έχουν ένα κουμπί. Αν πάμε τώρα εμείς στο κουμπί και πατήσουμε E, έχει διάφορα πράγματα. Το coral είναι το κλουβί που βάζεις μέσα στα slimes. Garden είναι για να κάνεις κήπο που ουσιαστικά έχει διάφορα φρούτα, λαχανικά και τέτοια. Εμείς θέλουμε ένα coop, ένα κοτέτσι. Πατάμε purchase, φεύγουν τα λεφτά μας αλλά δεν πειράζει. Πετάμε εδώ μέσα τις κότες και τώρα άμα τις αφήνουμε εκεί πέρα. Είσαι εντάξει, μπορείς να περπατήσεις. Μπορεί. Αφήνουμε εκεί πέρα τις κότες, περιμένουμε και αυτά τα μικρά τα τσίκαντου να μεγαλώσουν. Και πάμε να εξερευνήσουμε πράγματα. Λοιπόν, ουσιαστικά μπορούμε να πάμε από εδώ, μπορούμε να πάμε και από εδώ. Αλλά βλέπεις εδώ πέρα αυτό και πηγαίνεις κοντά και μπρρρ, έχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ουσιαστικά για να περάσουμε από εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε activate αυτό, το οποίο αυτό κοστίζει 1795 coins. Οπότε πρέπει να μαζέψουμε λεφτά για να ανακαλύψουμε νέα περιοχή. Οπότε θα πάμε στην περιοχή που μας δίνει αυτή τη στιγμή το παιχνίδι, που είναι αυτή εδώ πέρα, για να πάρουμε λαχανικά, καινούργια slimes και τέτοια πράγματα. Και αυτή η περιοχή είναι dry reef τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ βλέπω κάτι καρότα και βλέπω ένα κοπάδι με slimes. Το οποίο κοπάδι σίγουρα θα πάρουμε με το όπλο μας. Ελάτε εδώ όλα τα slimes και όλα τα καρότα. Καλά μας θα και παίρνουμε όλα τα slimes. Λοιπόν, έχουμε μαζέψει και κάτι pogo fruit που είναι και αυτά άλλου τύπου λαχανικών. Γενικότερα δεν βρίσκεις μόνο ροζ slimes, ξέρω εγώ, και καρότα. Βρίσκεις διαφορετικά φρούτα, λαχανικά, διαφορετικά slimes. Παρ' όλα αυτά, εμείς στην αρχή θα μαζέψουμε κάποια ροζ slimes γιατί αυτά είναι τα βασικά. Και μετά μπορείς να τα συνδυάσεις και μεταξύ τους, θα σας δείξω πιο μετά στο παιχνίδι. Λοιπόν, μάζεψε και αυτά. Αυτά είναι λεφτά, παιδιά, τα θέλουμε. Πετάγονται ροζ slimes από εδώ μέσα. Δεν ξέρω γιατί. Α, είναι κάποια τσίκαντου. Αυτά τα τσίκαντου δεν μπορούμε να τα πάρουμε τώρα μαζί μας, γιατί βλέπετε κάτω έχουμε μόνο 4 θέσεις. Οπότε αναγκαστικά θα πάρουμε ό,τι έχουμε ήδη. Ή άμα θέλουμε, μπορούμε να πετάξουμε κάτι για να πάρουμε τα τσίκαντου. Αλλά δεν θέλουμε τώρα. Τώρα θέλουμε να μαζέψουμε pink slimes. Και τώρα έχουμε 20 pink slimes. Και δεν μπορούμε να πάρουμε άλλα, γιατί ουσιαστικά γέμισε το όπλο μας. Λοιπόν, προς το παρόν είμαστε εντάξει. Οπότε μπορούμε να γυρίσουμε πίσω για να κάνουμε πράγματα. Έλα και εσύ μαζί μας. Δεν θέλεις. Θέλεις. Είναι ιδιαίτερα χαρούμενο, δεν ξέρω αν θέλει όμως. Γυρνάμε πίσω. Λοιπόν, γυρνάμε πίσω και αυτά τα 4 μοναχικά slimes θα βρουν τώρα παρέα. Οπότε παίρνουμε το όπλο μας, πετάμε όλα τα slimes. Δεν πονάνε. Είναι φωνές χαράς. Λοιπόν, και τώρα έχουμε να τα ταΐσουμε καρότα ή pogo fruit. Γενικότερα σας είπα, τα ροζ slimes είναι τα πάντα. Λοιπόν, οπότε πάρτε καρότα να φάτε. Πάρτε. Πάρτε να μου δώσετε λεφτά. Τα αφήνουμε τέλος πάντων να φάνε. Εν τω μεταξύ, καταλαβαίνετε τώρα, επειδή έχουμε μέσα πολλά καρότα, έχουμε slimes, έχουμε και τα plorts. Plorts είναι αυτά εδώ πέρα που ουσιαστικά είναι τα λεφτά. Είναι λίγο δύσκολο γιατί όταν μπαίνω εγώ εδώ πέρα και θέλω να πάρω μόνο τα plorts, αναγκαστικά παίρνω και slimes μαζί μου που δεν θέλω να το κάνω αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Αφήνουμε πίσω τα slimes, πηγαίνουμε εδώ πέρα, πατάμε activate και υπάρχει αυτό το plort collector το οποίο κάνει 500 coins. Οπότε δεν μπορούμε να το πάρουμε ακόμα. Πρέπει να μαζέψουμε πρώτα λεφτά, να είμαστε λίγο πλούσιοι. Και αυτό αυτόματα μαζεύει όλα τα plorts. Οπότε δεν χρειάζεται να μπούμε μέσα στο κλουβί. Πηγαίνουμε εκεί πέρα, παίρνουμε τα plorts, τα πουλάμε, κάνουμε ό,τι γουστάρουμε.
Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν το έχουμε ακόμα, οπότε αναγκαστικά θα μπούμε στο κλουβί. Φύγε τα slimes από εδώ. Θέλω απλά τα πλόρτ σας. Έχει μείνει ένα καρότο εδώ. Α, το έφαγε το καρότο, μπράβο. Λοιπόν, τώρα γεμίσαμε από πλόρτ, οπότε πρέπει να πάμε στο μηχάνημα να τα δώσουμε. Τα οποία πλόρτ δεν τα πουλάμε μόνο, μπορούμε να τα πετάξουμε σε άλλα slimes, όχι ροζ. Και άμα τα φάνε, γίνονται ένα άλλο slime. Αυτά όλα εδώ πέρα είναι πλόρτ από διαφορετικά τέλος πάντων slimes τα οποία μπορούμε να πουλήσουμε. Λοιπόν, τώρα έχω 310 coins, οπότε αυτό που μπορώ να κάνω είναι να πάω εδώ πέρα, να πατήσω garden, να το αγοράσω και πηγαίνουμε σε αυτό, πετάμε ένα pogo fruit μέσα και τώρα θα γίνεται ένα δέντρο που θα μας πετάει τέτοια τέλος πάντων φρούτα τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για να ταΐζουμε τα slime μας. Επίσης, δείτε τα πώς χοροπηδάνε από χαρά. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Μπορούμε να πατήσουμε εδώ activate και να κάνουμε ή air net, να βάλουμε δηλαδή τα βάνη πάνω από το κλουβί για να μην φεύγουνε, ή να βάλουμε high walls, να είναι πιο ψηλή τέλος πάντων η τύχη ώστε να μην μπορούν να πηδήξουν απ' έξω. Γιατί είναι κακό να φύγουν απ' έξω? Εκτός του ότι μπορεί απλά να φύγουνε και να τα χάσουμε για πάντα, μπορεί να πάνε εδώ πέρα στις κότες και να αρχίζουν να τις τρώνε. Δεν θέλουμε να τις φάνε τις κότες, γιατί θέλουμε λίγο να αναπαραχθούν οι κότες, να έχουμε λίγο παραπάνω κότες. Λοιπόν, έχω και pogo fruit πάνω μου, οπότε πάρτε τα κι αυτά, φάτε τα και πάμε πάλι για εξερεύνηση. Λοιπόν, ουσιαστικά στο παιχνίδι, όταν εξερευνείς, δεν μαζεύεις μόνο slimes και φαγητά και τέτοια. Υπάρχουν και διάφορα εντός εισαγωγικών μυστικά. Για παράδειγμα, αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Αυτό εδώ πέρα είναι τεράστιο slime. Το βλέπετε πόσο χαρούμενο είναι. Πάρε κι άλλα, χαρούμενε. Πάρε κι άλλα να έχεις παρέα. Λοιπόν, αυτό το slime, άμα πας και το ταΐσεις, επίσης μπορείς να βρεις τέτοια κουτιά τα οποία όταν τα σπάς. Α, μου έδωσε ένα ρούστρο. Έλα μαζί μου, ρούστρο. Δεν είχα ρούστρο. Ρούστρο είναι ο κόκορας, υποθέτω. Λέγεται ρούστρο στο παιχνίδι. Λοιπόν, αυτό εδώ, άμα το ταΐσεις πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως, δηλαδή σε φάση 20 καρότα και 20 pogo fruit. Sky σου δίνει πράγματα και σου δίνει και ένα κλειδί, το οποίο κλειδί μπορείς να το βάλεις και να πας σε κάποια νέα περιοχή. Που στη νέα περιοχή αντίστοιχα βρεις παραπάνω slimes και... Τέλος πάντων, αυτό είναι που κάνει εθιστικό το παιχνίδι. Το ότι έχει αυτή τη συνεχόμενη πρόοδο. Απ, ξεκλειδώνεις κάτι καινούριο. Το καινούριο σου λέει ότι ξέρεις τι, άμα κάνεις ακόμα λίγη πρόοδο, θα ξεκλειδώσεις κάτι καινούριο και αυτό συνεχίζεται για πάντα. Επίσης, εκεί πάνω έχει ένα κουτί, μπορώ να το πάρω κάπως. Δεν ξέρω. Τώρα είμαστε εδώ πέρα και βλέπουμε ήδη ότι υπάρχει αυτό εδώ πέρα το slime, το οποίο λέγεται Tabby Slime και μοιάζει με γάτα, το οποίο φυσικά θα το πάρουμε. Και επίσης υπάρχουν αυτά τα ροζ slime τα οποία έχουν κέρατα. Αυτά έχουν γίνει από συνδυασμό slime. Άμα είναι κάτι μπλε slime τα οποία έχουν κέρατα, τα οποία θα συναντήσουμε πιο μετά. Α! Δείτε τι έκανε αυτή η γάτα. Λοιπόν. Oh. Ναι. Αυτό εδώ πέρα είναι ουσιαστικά ένα tabby slime που έφαγε ένα pink plort και έγινε μία ροζ μεγάλη γάτα. Και μετά υπάρχει, παιδιά, αυτό το μαύρο. Αυτό το μαύρο έγινε γιατί έφαγε ένα plort από κάποιο slime που... Δείτε πόσο κακό είναι το μαύρο εδώ μεταξύ. Το βλέπετε τι κάνει το μαύρο? Το μαύρο τρώει όλα τα slimes. Οπότε, αν δώσετε ένα plort σε κάποιο slime το οποίο δεν μπορεί να το φάει, γίνεται έτσι και μετά τρώει όλα τα υπόλοιπα slimes και φέρνει το slime apocalypse. Οπότε εμείς θα φύγουμε από εδώ. Συγγνώμη slimes, σας έφερα την καταστροφή. Ξέρεις τι? Τα τάμπι δεν μου αρέσουν. Δρόμο. Τα τάμπι τρώνε κότες. Είναι πολύ δύσκολο να τα ταΐσεις στην αρχή, είναι βαρετό. Θα πάρουμε αυτά τα απλά που τρώνε φρούτα και τέτοια. Λοιπόν, μπορούμε να πάρουμε αυτόν εδώ τον τύπο. Έλα εδώ εσύ. Σε είδα. Τέτοιο δεν έχουμε, οπότε θα πάρουμε ένα. Έλα εδώ κι άλλο τέτοιο. Πριν γίνεις κάτι άλλο. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να πάμε σε αυτό εδώ πέρα, το slime, και να το πετάξουμε ένα pink plort. Έλα να φας. Ή μπορούμε να πάμε σε αυτό εδώ το slime. Πάρε ένα pink plort. Α, το έφαγε το άλλο και έγινε μαύρο. Και τώρα θα φάω όλα τα slimes. Συγγνώμη για το κακό που σας προκάλεσα. Πάω να φύγω. Πάω να εξερευνήσω το παρακάτω. Εσείς μπορείτε να πεθάνετε από το μαύρο slime. Α, εδώ έχει κακά slimes. Τα οποία είναι πάρα πολύ νευριασμένα. Δεν είναι τόσο γλυκά όσο τα άλλα. Λοιπόν, και εδώ πέρα στο χάρτη βλέπετε αυτή την πόρτα. Αυτή η πόρτα ξεκλειδώνεται με ένα κλειδί που σας είπα ότι πρέπει να ταΐσουμε το άλλο το μεγάλο slime που βρήκαμε πάρα πολύ. Και σκάει μετά και μας δίνει ένα κλειδί. Αυτό το κλειδί πρέπει να βρούμε. Παρ' όλα αυτά ήρθα εδώ πέρα γιατί είχε ένα κουτί. Αν πάρω αυτό το κουτί και το σπάσω. Πέταξα ένα slime μέσα στη θάλασσα. Δεν πειράζει, βρήκαμε ένα χένχεν. Είναι κότα, είναι χρήσιμο. Λοιπόν, και αυτό που βλέπετε εκεί πέρα στο βάθος είναι τεράστιο tabby slime. Που αντίστοιχα και αυτό, άμα το ταΐσεις πάρα πολύ, σου δίνει κλειδί. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα αποφύγουμε. Γιατί αν μας δούνε, θα σκάσουν από το κακό του στην κυριολεξία. Γι' αυτό έχουμε ζωή. Πεθαίνει σε αυτό το παιχνίδι. Εσένα μπορεί να είσαι αρκετά χαρούμενο που μπορεί να έρθω μετά να σε ταΐσω, να μου δώσει κλειδί να πάω σε άλλη περιοχή. Εδώ συνεχίζεται τα μαύρα slime να τρώνε τα άλλα slime, οπότε εγώ θα φύγω από εδώ. Λοιπόν, και επειδή βράδιασε, τώρα θα γυρίσω πίσω. Θα φτιάξω το κοτέτσι μου, θα ταΐσω ίσως και τα άλλα slimes. Λοιπόν, και κάτι που δεν σας είπα είναι ότι αναλόγως τι ώρα θα έρθετε, θα εμφανιστούν και κάποια slimes. Ας πούμε αυτό εδώ πέρα βγαίνει μόνο τη νύχτα. Και για να το κρατήσετε πρέπει να έχετε κλουβί με σκεπή να μην φαίνεται το φως. Γιατί το φάγες αυτό και έγινες έτσι? Έφαγε ένα pink plort και έγινε έτσι. Παρ' όλα αυτά είναι έτσι κι αλλιώς χαρούμενο. Ουσιαστικά, αν τα πάρω αυτά, πρέπει να κάνω κατάλληλο κλουβί γιατί αλλιώς τη μέρα απλά θα εξαφανιστούν. Οπότε ακόμα δεν παίρνω κανένα τέτοιο.
Λοιπόν, επιστρέφουμε πίσω. Θα ρίξουμε εδώ πέρα τη Σχένχεν. Θα ρίξουμε και το Ρούστρο. Ρούστρο, κάνε κουμάντο. Είναι πολλές, το ξέρω. Πέσαν όλες πάνω σου. Θα τα καταφέρεις. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει ένα πλόρτ. Το πήρα. Μην πέφτε πάνω μου και τράβηξα και ένα pink slime. Πήγαινε πάλι πίσω. Πάμε να δώσουμε πίσω τα πλόρτ να πάρουμε λεφτά. Α, έχει και εδώ ένα. Λοιπόν, και τώρα έχουμε 220. Και για να βγάλουμε λεφτά, και τι θα κάνουμε. Θα πάμε εδώ στο δέντρο που έχουμε φτιάξει. Ελάτε όλα τα pogo fruit πάνω μου. Δεν ξέρω πώς θα πετάει το δέντρο. Πρέπει να πετάει γύρω στα 15. Πετάει έντος 15. Λοιπόν, και τι θα κάνουμε. Θα πάμε να ταΐσουμε αυτά εδώ. Όπα, λάθος. Αυτό μου ξέφυγε. Πάρτε. Και πάλι μου ξέφυγε ένα στο βάθος. Πάρτε, φάτε. Έλα εδώ εσύ. Πάρτε και αυτό, φάτε το. Λοιπόν, και θα μαζέψουμε όλα αυτά για να πάρουμε λεφτά τώρα. Ωραία, μάζεψα 19 pink plots, πάω και τα αφήνω πίσω και πλέον θα έχω αρκετά λεφτά για να κάνω νέο κλουβί. Λοιπόν, βλέπετε τώρα ότι αυτά τα pink plots ήταν πιο φθηνά, κάνουν μόνο 10 coins, τα άλλα κάνουν 21. Οπότε, μπορώ να πάω εδώ, έχω 410 coins, πατάω εδώ activate, κάνω coral και πετάω μέσα 2 rock slime. Λοιπόν, τα rock slime είναι veggie. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τρώνε μόνο καρότα, δεν τρώνε ούτε καν τα pogo fruit. Οπότε πρέπει να κάνω τώρα νέο κήπο που θα έχει μόνο καρότα για να ταΐζω αυτά εδώ και επίσης πρέπει να βρω παραπάνω τέτοια. Είναι χαρούμενο αυτό, το βλέπετε. Αλλά επίσης πεινάει και μπορεί να βγει. Α, επίσης αυτά, άμα κάνουν τέτοια, μπορεί να σας βαρέσουν και να φάτε damage. Λοιπόν, επίσης με τα λεφτά, αυτό που θα σας έδειξα είναι ότι μπορείτε εδώ να κάνετε διάφορα upgrade στο μηχάνημα τέλος πάντων που φοράτε. Αυτό, ας πούμε, το κάνετε upgrade και έχετε 30 units το καθένα αντί για 20. Είναι αρκετά βολικό αυτό όταν βγαίνετε για εξερεύνηση για να μην γυρνάτε κάθε λίγο και λιγάκι. Να μένετε έξω, να μαζεύετε 30, να έχετε αρκετά, να γυρνάτε πίσω, να είστε άνετοι. Λοιπόν, τώρα έφτασε το βράδυ. Και ουσιαστικά έχω πάρει ό,τι καρότα έχουν βγει εκεί πέρα στα τυχαία πράγματα που βγαίνουν καρότα. Δεν θα φυτρώσουν ακόμα, οπότε τι μπορώ να κάνω. Μπορώ να γυρίσω εδώ στο σπίτι μου, να πατήσω activate και sleep until morning. Κοιμάμαι 6 ώρα. Ο ρούστρο που άφησα εκεί πέρα στο κοτέτσι έχει την ευθύνη να με ξυπνήσει, με ξυπνάει. Return to ranch. Οπότε τώρα εγώ, καταρχάς, άμα θέλω, μπορώ να τσεκάρω και τις κότες που και που. Έχω αρκετές κότες, ξέρεις τι. Έλατε εδώ εσείς. Εσείς θα γίνετε τροφή. Μη βγαίνετε έξω να βλέπετε τι κάνουν, γι' αυτό πρέπει να τους βάλω τα βάνη. Φάτε, φάτε. Αν πεινάνε, πετάγονται έξω. Θέλουν να φάνε τις κότες. Μη βγαίνετε. Πρέπει να τους ταΐσω κι άλλες κότες. Θα σας φέρω άλλα φαγητά. Πάρε αυτό, πάρε και αυτό. Να ηρεμήσετε λίγο μόνο. Ναι, ωραία. Τα άλλα θα τα μαζέψουμε μετά τα πλότ. Δεν εξαφανίζονται, ακόμα και εκεί να τα αφήσουμε. Οπότε τώρα είμαι έτοιμος να ξαναπάω για εξερεύνηση. Λοιπόν, μάζεψα διάφορα πράγματα. Τώρα, το πρώτο μέλημα είναι να κάνουμε ένα κήπο που θα βγάζει καρότα. Οπότε πρέπει να πάμε εδώ να πουλήσουμε τα pink plorts. Τα οποία pink plorts, επειδή άλλαξε η μέρα, κάνουν μόνο 7 coins. Και πλέον δεν παίρνω πολλά λεφτά, οπότε πρέπει κάτι να κάνουμε τα μπλε. Λοιπόν, θα πάμε εδώ σε αυτά εδώ πέρα τα rock slime. Έχω και ένα καινούριο rock slime. Πήγαινε εκεί μέσα. Τέλεια, λοιπόν. Θα τους πετάξουμε καρότα που καρότα όντως τρώνε. Πετάξτε μου τα plorts σας. Τέλεια. Έλα εδώ κι εσύ. Ωραία, λοιπόν. Όχι, πετάχτηκαν απ' έξω ενώ μάζευα plorts. Ελάτε εδώ πίσω. Λοιπόν, μερικά slimes είναι απ' έξω, δεν μας απασχολεί αυτό. Πατάμε εδώ, activate, κάνουμε garden. Ωραία, και πετάμε μέσα ένα καρότο. Πάρε ένα καρότο, κάνε καρότο. Οπότε, τώρα μπορούμε να πάμε στα slimes να τα ταΐσουμε, να ηρεμήσουμε, να μην πετάγονται απ' έξω. Οι κότες τώρα έχουν αναστατωθεί γιατί είναι ένα slime εδώ πέρα και θέλει να τις φάει. Οπότε πρέπει να το. Έλα εδώ, μην πας εκεί μέσα, θα μου φάει τις κότες. Μου έχει φάει τις κότες το καταραμένο slime. Πρέπει να κάνω χώρο, λοιπόν. Πάρε εδώ εσύ, έλα εδώ εσύ. Δεν έχω χωρά ένα άλλα slimes. Τα πετάω εκεί μέσα. Μου έφαγε όλες τις κότες, έτσι δεν είναι? Μου έμεινε μία κότα και ένας κόκορας. Εντάξει, ουσιαστικά δουλεύει και αυτό. Όχι, μου έμειναν δύο κότες. Έλα και εσύ, ξαναμπείτε μέσα. Είναι και ένα καημένο τσίκαντο εδώ πέρα, είχε πάει στη γωνία να μην το φάει το slime. Λοιπόν, και αφού μαζέψουμε αρκετά λεφτά, τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να κάνουμε ένα καινούριο κλουβί εδώ πέρα, ένα coral, και να πάμε εδώ πέρα. Να μαζέψουμε μερικά τέτοια slimes. Έλατε εδώ. Πέντε ίσως να είναι πολλά σε αυτό το κλουβί, αλλά κοιτάξτε τι κάνουμε. Πετάμε εδώ τα pink slimes. Και έχουμε τα rock plorts, οπότε τους λέμε πάρτε Frankenstein. Και απλά κάνεις τέτοιες δοκιμές. Απλά μετά, ανάλογα τι θα βγει. Αυτά, ας πούμε, αν αρχίζουν και χοροπηδάνε, θα βγουν πολύ εύκολα απ' έξω. Οπότε τώρα θα έπρεπε να είχα ήδη λεφτά για airnet και να κάλυπτα το κλουβί για να μην βγαίνουν απ' έξω. Να βάζα high walls έστω. Έλα και εσύ εδώ που παραπονιέσαι. Που είσαι. Ωραία, τώρα έχω 5 τέτοια μεγάλα. Λοιπόν, αυτά τρώνε τα πάντα. Αυτά ουσιαστικά τρώνε μόνο καρότα, αυτά τρώνε τα πάντα και τώρα αυτά τρώνε τα πάντα. Πάρτε εσείς καρότα που έχω πάνω μου. Λοιπόν, και αυτό είναι το Slime Rancher. Ουσιαστικά έχεις μια φάρμα και τέλος πάντων όσο προχωράς το παιχνίδι, όλο σου βγάζει κάτι καινούργιο και θες να δεις τι έχει πιο μετά το παιχνίδι. Και είναι, δεν ξέρω, είναι κάπως εθιστικό η αλήθεια είναι.
Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο για το Slime Rancher. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε ένα like. Αν δεν θα χάσετε τα επόμενα βίντεο, μπορείτε να κάνετε subscribe. Και αυτά που θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας. Το βίντεο τελείωσε. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πράγματα εδώ πέρα που μπορείς να κλικάρεις. Όπως επίσης και το description. Κανείς δεν το ανοίγει το description. Γιατί δεν ανοίγει το description? Το description υπάρχει εκεί γιατί λέει διάφορα πράγματα τα οποία ίσως να έχουν ενδιαφέρον. Να ανοίγει το description. Όπως επίσης κάθε φορά με ρωτάτε, Γιάννη, το παιχνίδι είναι free? Λέω στο description. Πάντα έχω link για το παιχνίδι στο description. Τέλος πάντων, αυτά. Αντίο.